Κυριακή από το Πάσχα σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων, και ζούμε όλοι μέσα στη χαρά της Αναστάσεως. Πανηγυρίζουμε. Βρισκόμαστε στην πιο χαρμόσυνη περίοδο εκκλησιαστική της Εκκλησίας μας. Ενώ πριν ζήσαμε την πιο απένθυμη, τώρα ζούμε την πιο χαρούμενη, την οποία τη λαμπρύνει το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Όμως, η σημερινή ευαγγελική περικοπή μας γυρίζει ξανά στο πένθυμο κλίμα της Μεγάλης Παρασκευής. Η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε από το κατά Μάρκον Ιερό Ευαγγέλιο μας μεταφέρει στα θλιβερά γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Γιατί άραγε? Υπάρχει λόγος, ακριβώς για να μας βεβαιώσει για την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μεγάλη Παρασκευή βράδυ, σκοτεινός ο ουρανός. Οι εχθροί μανιασμένοι, οι μαθητές άφητοι, ο ένας εξ αυτών προδότης, ο άλλος λέει και οδύρεται για την άρνησή του προς το διδάσκαλο. Ο Κύριος νεκρός πάνω στο σταυρό. Όλα θλιβερά. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που κρατούν ακόμα την αγάπη τους και την καρδιά τους θερμή, αγαπώσα καρδιά προς τον διδάσκαλό τους, ας είναι και νεκρός. Είναι οι μυροφόροι μαθητές και οι μαθήτριες, άνδρες και γυναίκες μυροφόροι, οι οποίοι τολμούν. Τι τολμούν? Αυτό δεν τόλμησε κανείς άλλος. Ο Ιωσήφ, ένας βουλευτής, υψηλά ιστάμενο πρόσωπος του Ιουδαϊκού Συνέδριου, τολμά και πηγαίνει στον Πιλάτο να του ζητήσει το σώμα του νεκρού Ιησού. Και η τόλμη του ανταμείβεται. Η τόλμη του βραβεύεται. Αφού διαπίστωσε ο Πιλάτος ότι ο Κύριος είναι όντως νεκρός, εδόρισε το σώμα του Κυρίου μας στον Ιωσήφ, ο οποίος με τη βοήθεια ενός άλλου κρυφού μαθητή, του Νικοδήμου, πήγαν με κάθε σεβασμό, με τιμή και αποκαθήλωσαν, κατέβασαν το νεκρό σώμα του Κυρίου μας από το Σταυρό και του πρόσφεραν τις νεκρικές τιμές και το ενταφίασαν μέσα σε ένα μνημείο που ήταν λαξευμένο σε ένα βράχο εκεί και έκλεισαν την οπή του μνημείου με μία μεγάλη πέτρα και όλα αυτά έγιναν πολύ βιαστικά γιατί έδιε η ημέρα, έκλεινε η Παρασκευή και την άλλη μέρα ξεκινούσε η αργία του Σαββάτου για τους Εβραίους. Δεν είχαν δικαίωμα, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και αυτά όλα τα έκαναν βιαστικά για να μην μείνει και τρίτη μέρα το σώμα του Κυρίου μας, το νεκρό επάνω στο σταυρό. Όμως κάποιες γυναίκες, μοναδικές γυναίκες στην ιστορία του κόσμου θα μπορούσαμε να πούμε, οι μυροφόρες αυτές γυναίκες δεν ευχαριστήθηκαν με τις τόσο βιαστικές διαδικασίες και τιμές που πρόσφεραν βέβαια στο νεκρό σώμα του Κυρίου μας τέσσερις μόλις άνθρωποι, 4-5 άνθρωποι. Οι πιο απέριτοι, οι πιο σύντομοι θα μπορούσαμε να πούμε κηδεία ανθρώπων. Τι έκαναν λοιπόν όταν έδιε και το Σάββατο, όταν τελείωνε δηλαδή και η αργία του Σαββάτου? Πήγαν και αγόρασαν αρώματα, πολύτιμα αρώματα, έδωσαν περιουσία ολόκληρη για να τα αγοράσουν και ετοιμάστηκαν ώστε ξημερώνοντας η μιά των Σαββάτων, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ξημερώνοντας η επόμενη μέρα από το Σάββατο, η πρώτη μέρα δηλαδή της εβδομάδας, Κυριακή όπως τη λέμε εμείς τώρα,
να πάνε πρωί-πρωί να προσφέρουν ακόμα κάποιες τιμές. Αυτά που δεν πρόλαβαν να απολαύσουν, να τα προσφέρουν τώρα πιο άνετα, με περισσότερη σπουδή και ζήλο και ενδιαφέρον και αγάπη, στον νεκρό διδάσκαλό του, στον Κύριό μας. Ξεκίνησαν λοιπόν, λίγαν πρωί, πολύ πρωί. Καθώς πήγαιναν όμως προς το μνημείο, σκέφτηκαν ότι μπροστά τους υπάρχει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. Πού πάμε? Ο τάφος είναι κλειστός. Λίθος μέγας έχει φράξει την πύλη του μνημείου. Πώς θα βρεθούμε, πώς θα τα βάλουμε πέρα? Γυναίκες, αδύναμες. Παρότι ήταν ανυπέρβλητο το εμπόδιο, δεν εδίστασαν. Η τόλμη τους και η αγάπη τους προς τον Κύριό μας, η ξεχωριστή αγάπη τους προς τον Κύριό μας, τις οδήγησε εκεί. Έστω και αν βρίσκονταν σε αδιέξοδο, γιατί ήταν αδιέξοδο για αυτές η παρουσία του λίθου. Όταν έφτασαν όμως εκεί, η πρώτη έκπληξη. Από και κύλησε ο λίθος. Έλειπε ο λίθος από τη θύρα του μνημείου. Προχωρούν διστακτικά, μπαίνουν μέσα στο μνημείο και τους περιμένει εκεί μια δεύτερη έκπληξη, η οποία τους προκαλεί θάμφος, η οποία τους προκαλεί θάμφος. Και ποια είναι αυτή η έκπληξη? Αντί του νεκρού σώματος του Κυρίου μας, βλέπουν δίπλα από τον τάφο ένα νέο, απαστράπτοντα, με λευκή στολή, να κάθεται εκεί και να τις καθησυχάζει. Ενώ αυτές εξεθαμβήθησαν, τρόμαξαν, εντυπωσιάστηκαν με την παρουσία αυτού του νέου, του αγγέλου δηλαδή, αυτός τους έδωσε το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ποιον ζητάτε? Ζητάτε τον Ιησού, τον εσταυρωμένο. Δεν βρίσκεται εδώ. Ηγέθη, αναστήθηκε. Και μάλιστα τώρα που θα πάτε στην Γαλιλαία θα τον βρείτε εκεί μπροστά σας. Θα έχει πάει πριν από εσάς στην Γαλιλαία για να συναντήσει εσάς και τους μαθητές. Τρίτη έκπληξη. Ηγέθη, αναστήθηκε. Νίκησε αυτοδύναμα το θάνατο. Μέχρι τώρα τον είχαμε δει να ανασταίνει άλλους νεκρούς. Τώρα νικά ο ίδιος αφεαυτού, ως Θεός παντοδύναμος, τον θάνατο. Και έφυγαν, βγήκαν από το μνημείο. Ολοκληρώνεται η σημερινή ευαγγελική περικοπή και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι βγήκαν από το μνημείο και με φόβο και με έκσταση, ενθουσιασμένες, εντυπωσιασμένες και φοβισμένες, αναχωρούν για να πάνε να ανακοίνουν το γεγονός, όπως τους είπε ο Άγγελος, στους μαθητές και ιδιαιτέρως στον Πέτρο, ο οποίος το είχε περισσότερη ανάγκη. Αυτά μας είπε με απλά λόγια το σημερινό Ευαγγέλιο. Δύο σημεία, αδελφοί, να κρατήσουμε και με αυτά να κλείσουμε. Πρώτον, η τόλμη αυτών των ανθρώπων μπροστά στα αδιέξοδα. Αδιέξοδο ήταν, άσκοπο ήταν και αυτό που έκανε ο Ιωσήφ και πήγε και ζήτησε από τον Πιλάτο το νεκρό σώμα, μετά από το όσα είχαν γίνει, αλλά πολύ περισσότερο και αυτό που έκαναν οι γυναίκες. Ήταν μπροστά τους ένας βράχος, δεν μπορούσαν να τον ξεπεράσουν. Αδιέξοδο. Πολύ συχνά και εμείς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, οικογενειακά, εργασιακά, οικονομικά και άλλα. Εκείνες τις δύσκολες ώρες, αδελφοί, πρέπει να δείχνουμε πίστη, εμπιστοσύνη απόλυτη στο Θεό. Να είμαστε βέβαιοι τότε που εμείς θεωρούμε τα εμπόδια ανυπέρβλητα, τότε είναι που ο Θεός θα επέμβει και με τη χάρη του θα μας βοηθήσει και θα μας ενισχύσει και θα μας συμπαρασταθεί και θα βρούμε διέξοδο. Θα βρούμε διέξοδο. Αρκεί να προχωρούμε με πίστη. Και το δεύτερο είναι η αγάπη, η ξεχωριστή που έδειξαν αυτές οι μοναδικές γυναίκες. Αγάπη και στα δύσκολα. Να αγαπούμε τον Κύριό μας και όταν είναι απόν, γιατί ήταν απόν για αυτές τις γυναίκες. Δεν ήξεραν ακόμα για την Ανάσταση. Οι άλλοι όλοι που ακολουθούσαν τα κηρύγματά του, ακόμα και οι μαθητές τον είχαν εγκαταλείψει. Αυτές έμειναν πιστές. Ακόμα λοιπόν και στις ώρες τις δύσκολες, στις ώρες του πένθους, στις ώρες της δοκιμασίας,
στις σκληρές ώρες της ζωής, να συνεχίζουμε να δείχνουμε την αγάπη μας, να προσφέρουμε κι εμείς τα μοίρα της καρδιάς μας στον Κύριό μας, για να μας αξιώσει να βρεθούμε μαζί Του στη Βασιλεία των Ουρανών, αναστημένοι, νικητές και εμείς του θανάτου μαζί με Εκείνον. Να δώσει ο Θεός. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.